πώς να αντέξω τέτοια μυρωδιά, δεν παίζουν. Υπάρχει. Μα δεν χρειάζεται να το αντέξεις, γιατί δεν έχει πάρα πολλές συνταγές. Πέρα από τη σφολιέτα, η συνταγή μας είναι αφρός. Και για να το αποδείξω αυτό, θα κόψουμε ένα. Θέλετε να φάτε να κεράσουμε. Εννοείται. Φυσικά, έχεις αργήσει ήδη. Παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε φανταστικά κοτοπιτάκια σε φύλλο σφολιάτας, σε θήκες για muffin. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο, μπράβο. Δεν έχει κρέμα γάλακτος, δεν έχει μέσα μπεσάμελ, δεν έχει τίποτα. Μόνο λίγο τυράκι. Έχει λίγο τυράκι. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Πραγματικά είναι το τέλειο. Σνακ, παύλα, σφολιατοειδή που θα μπορούσαμε να φάμε και μικρή και μεγάλη. Πολύ εύκολη συνταγή, θα την κάνουμε σε πολύ λίγο. Πριν όμως ξεκινήσουμε, το φιλεράκι μας, γιατί το κοτοπιτάκι δεν είναι μαμαδίστικο. Είναι, μυρίζει. Και τα βάζεις και σε αυτά τα σκεύη. Δεν είναι δηλαδή το απλό το. Ένα στρογγυλό. Μπορούμε ένα να έχουμε μαφινιέρες στο σπίτι. Η μαφινιέρα είναι τι είναι, η φόρμα που κάνουμε τα muffins. Ναι. Που είναι η ίνοξη ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι κεραμικό, το οποίο είναι αντικολλητικό κτλ. Εμείς όμως δίνουμε την εύκολη λύση που είναι τα μια χρήση. Και εγώ έρχομαι εδώ που λέω πάντα κάτι λέω. Δεν μπορούμε να το κάνουμε ξανά μεγάλο, να είναι μια μεγάλη κοτόπιτα. Θα μπορούσαμε εννοείται πολύ εύκολα, απλά θα χρειαστεί περισσότερο ώρα ψησίματος. Δηλαδή θα τα ψήσουμε μισή ώρα, θα τα ψήσουμε μία ώρα. Αυτά επειδή είναι μικρά, κάνουν γρήγορα, σωστά. Γι' αυτό λέω ότι είναι γρήγορη συνταγή. Γιατί εμείς γλιτώνουμε χρόνο από το μέγεθος. Αυτή θα πάρω. Θέλει να κεράσουνε, νομίζω. Άγγισε το πιατάκι. Τέλεια, μέσα. Πάμε να ξεκινήσουμε όσο κερνάμε. Να το πιάσουμε τα χεράκια μου. Ναι, με τα χεράκια σου δεν έχουν. Να γίνουν finger food, finger food. Λοιπόν, αυτό τι κάνει. Ένα. Μέσα λαδάκι, δεν θέλουμε πάρα πολύ, σα-ίσα. Λίγο λαδάκι. Και μέσα το κοτόπουλό μας. Έχουμε πάρει στήθος κομμένο σε μικρό καρέ. Γιατί θέλουμε να ψηθεί γρήγορα. Αν θέλουμε μπουτάκι, μπορούμε να βάλουμε και μπουτι χωρίς κόκαλο και χωρίς την πέτσα. Ελένη, ποια είσαι τέλος πάντων. Μην το κάνεις αυτό, βρε Ελένη. Όχι, το όχι. Όχι, Παναγία μου, κάτσε να τραβάω βίντεο. Πραγματικά. Δεν θέλω να πηγαίνω δύο διαδρομές. Μπράβο, Ελένη. Εγώ που καμιά φορά που είμαι ξαπλωμένος και λέω ρε καρδούλα μου, μπορεί να μου φέρει το φαγητό μου λίγο. Δεν μπορώ, έχω ένα χέρι. Και τα δύο μαζί, πώς θα το κάνω. Μέσα στο κοτόπουλο. Αλάτι καλό και πιπέρι. Το αλάτι με μέτρο γιατί θα βάλουμε και γραβιέρα. Η Λιλή πειράκι θέλει μαχαιροπύρουνο, μόνο αυτό έχω να πω. Δεν μπορώ να τρώω με τα χέρια μου. Ρε Λιλή, τώρα εντάξει, αποδομή. Όπως να ξέρεις. Το Buckingham έτσι τρώγαμε. Αχ, αυτά είναι τα λάθη. Κάνω αποβλοκή από όλο αυτό το πράγμα. Στο Σαββάρβι πλέον λέει ότι μπορούμε να τρώμε και με τα χέρια. Δεν το κάνω για τότε. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα. Τι θέλουμε σε αυτή τη συνταγή. Θέλουμε πολύ καλό σοτάρισμα όλων των υλικών. Η ουσία όλη είναι να κάνουμε πολύ ωραία γέμιση. Γιατί σφολιάτα. Είναι ένα φύλλο σφολιάτας το οποίο το ξέρουμε και το αγαπάμε όλοι. Ενώ η γέμιση είναι ο χαρακτήρας μας μέσα στην κοτόπιτά μας. Okay. Τώρα, τα λαχανικά που θα βάλουμε είναι τα γνωστά που πάνε με το κοτόπουλο. Που τα ξέρετε κι εσείς και τα έχετε και στο ψυγείο σας. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι και πολύ απλό. Πάρα πολύ νόστιμο. Έχει βγάλει πιπεριά και έχει τα υγρά και αυτό λέμε. Γι' αυτό λέω τώρα τα υλικά που πάνε στην κοτόπιτα τα γνωρίζουμε όλοι. Οι πιπεριές πάνε απόλυτα με το κοτόπουλο. Του δίνει μια γλύκα τρομερή. Και είναι και πολύ θρεπτικές, έτσι. Ελαφρύ, ρε παιδί μου, ωραία, δεν έχει βάλει. Αυτό λέω, δεν έχει και πολύ τυρί, δεν έχει ούτε μπεσαμέλ μέσα, ούτε κρέμα γάλακτο, ούτε τίποτα. Τι ωραίο, μη σου πω, είναι χωρίς μπεσαμέλ και κρέμα. Είναι πιο ελαφρύ, είναι πιο έφερτο. Δηλαδή, μπορεί να φας ένα-δύο χωρίς ενοχές. Έτσι. Και δέκα. Το κλείνω, να φάω ένα. Ελένη μου, εσύ να φάσει, εγώ έχω βάλει το στοίχημα. Εγώ κρατιέμαι. Θα φάω ένα. Το κρατάω για να στηρίξω το. Λοιπόν, Ελένη, φάει τέλειο. Υπεργές μέσα στο κοτόπουλο. Μέσα και το ξερό κρεμμύδι μας, το οποίο το έχουμε ψιλοκομμένο. Στην ουσία τώρα, επειδή είναι όλα λεπτοκομμένα, θέλουμε πολύ λίγο χρόνο μαγειρέμας. Δηλαδή στα 7-8 λεπτά είμαστε πανέτοιμοι. Ο πειρασμός μετά από. Τόση στέρηση είναι αυτό. Όπω αγάπη μου. Πόσο πολύ. Στην καρδιά σου πήγε. Το προφιτερόλ χθες στον ύπνο μου το είδα. Άλλο κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Έμεινε παραπονεμένο. Και είχε ένα χαμόγελο στον ύπνο σου.